Οι αναμνήσεις καίγονται και μένει μία γλυκιά ανάμνηση. Όλα τα καλοκαίρια της εφηβικής μου ηλικίας κάναμε διακοπές στο παραθαλάσσιο Λουτράκι. Ο πατέρας μου τη δεκαετία του 1980 αγόρασε ένα οικόπεδο μέσα στα Πεύκα και έφτιαξε ένα όμορφο σπιτάκι για τα Σαββατοκύριακα. Αυτό το πευκόδασος δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Η μυρωδιά του Πεύκου και η μυρωδιά της Ρετσίνας έχουν ποτίσει τη μνήμη μου. Δυστυχώς, αυτό το καλοκαίρι, μία ανεξέλεγκτη φωτιά έκαψε αυτό το πανέμορφο δάσος και από θαύμα, μας είπαν οι γείτονες, άλλαξε ο άνεμος και δεν κάηκε το σπίτι μας. Όταν πήγα να δω την καταστροφή που είχε γίνει, παρατήρησα. Η φωτιά άλλαξε το χρώμα στο τοπίο, από πράσινο έγινε μαύρο. Η φωτιά άλλαξε τις μυρωδιές και από ρετσίνη μύριζε καμένο ξύλο. Η φωτιά άλλαξε τη γεύση στο στόμα, από καθαρότητα και φρεσκάδα υπήρχε μία πικρίλα. Η φωτιά πέρασε και τα άλλαξε όλα για πάντα. Η φωτιά τα καταστρέφει όλα, τα εξαφανίζει και δεν υπάρχουν πια, παρά μόνο σαν μία γλυκιά ανάμνηση. Το κλίμα αλλάζει και μεταμορφώνει το περιβάλλον και τη ζωή μας. Εμείς καλούμαστε να προσαρμοστούμε σε αυτή την αλλαγή, όσο οδυνηρή κι αν είναι. Και ποιος ξέρει, αν όλες αυτές οι αλλαγές τι καλό θα φέρουν.